Πάμε. Ξεκινάμε κάνοντας το διαχωρισμό μεταξύ συσκευών RGB και συσκευών SMIC. Συσκευές RGB λειτουργούν βάσει της προσθετικής θεωρίας των πρώτων χρωμάτων. Βασικά κανάλια κόκκινο, πράσινο και μπλε είτε προβάλλουν απευθείας φως είτε καταγράφουν απευθείας φως. Οθόνες, κάμερες, σκάνερς και πάει λέγοντας. Συσκευές SMIC. Οι συσκευές οι οποίες λειτουργούν βάσει της αφαιρετικής θεωρίας πρώτων χρωμάτων. Τα βασικά χρώματα είναι το κυανό, το ματζέντα και το κίτρινο συν το μελάνι κλειδί. Το κάπα βγαίνει από τη λέξη key, όχι από τη λέξη black. Δημιουργούν την αίσθηση του χρώματος μέσω αντανάκλασης φωτός. Καλώς ήρθατε. Αργήσαμε, αλλά τα καταφέραμε. Πάμε για ένα ακόμα theory shot. Σήμερα το θέμα μας RGB και SMIC. Τι είναι ακριβώς το RGB, τι είναι ακριβώς το SMIC και τι σχέση έχουν να κάνουν με το χρώμα. Early tip. Καμία. Οι οθόνες προβάλλουν φως με τη βοήθεια τριών μικροσκοπικών φακών, τα λεντάκια. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα μπλε. Με τον συνδυασμό των τριών, σε διαφορετικές εντάσεις, δημιουργείται η αίσθηση του χρώματος στον θεατή. Τα νούμερα τα RGB ουσιαστικά δηλώνουν την ένταση του ρεύματος που φτάνει σε αυτό το φακουδάκι. Η έντασή τους ελέγχεται με έναν οκτάπιτο τρόπο τις περισσότερες φορές, στις καλές της οθόνης και με ένα δεκάπιτο, δηλαδή σε βήματα από 0 μέχρι το 255, σε 256 καλοπάτια. Η συγκεκριμένη συσκευή όμως που προβάλλει τη συγκεκριμένη τριμπλέτα εντάσεων έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρώμα. Αυτό το χρώμα θα πάρει αξία με άλλο τρόπο. Κοινώς, παιδιά, αυτό που περιγράφουν τα RGB, τα νούμερα και τα SMIC δεν είναι τίποτα άλλο από εντάσεις ρεύματος. Το πόσο θα φωτίσει το λεντάκι στην οθόνη, το πόσο θα ευαισθητοποιηθεί το φωτοευαίσθητο στοιχείο στον αισθητήρα, το πόσο θα ανοίξει το βρυσάκι του εκτυπωτή και ποια αίσθηση χρωματική θα δημιουργηθεί στον παρατηρητή, δεν περιγράφεται με ακρίβεια. Γιατί το ματζέντα, το μελάνι για 5 διαφορετικούς κατασκευαστές είναι 5 διαφορετικά χρώματα. Το κόκκινο το φίλτρο στις οθόνες για 5 κατασκευαστές είναι 5 διαφορετικά χρώματα. Και όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το χρώμα περιγράφοντας εντάσεις RGB SMIC, είναι από μόνο του είναι φάουλ. Αν όμως στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε δώσουμε και την πληροφορία που χρειάζεται ο επόμενος στην αλυσίδα, είτε είναι ο designer, είτε είναι ο φωτογράφος, είτε είναι ο εκτυπωτής, την πληροφορία που χρειάζεται ώστε να γίνει η σύνδεση με το ανθρώπινο μάτι, αυτό αποκτά χρωματική αξία. Τη δουλειά αυτή την κάνει το ICC Profile. Εντάσεις ρεύματος. Τίποτα παραπάνω. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας επικοινωνήσει κάποιος το χρώμα με εντάσεις SMIC σκέτο, εκεί θα πρέπει να την ψηλιαστείτε λιγάκι ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Αν όμως σας πει, σας δώσει εντάσεις ρεύματος και σας δώσει και την πληροφορία η οποία είναι απαραίτητη για να καταλάβουμε τι χρώμα είναι και αυτό είναι το ICC Profile, τότε η φάση έχει νόημα. Εκεί η αλυσίδα της χρωματικής επικοινωνίας κλείνει. Δένει. Με αγάπη. Bye.